Έχουμε συλλήψεις 7 Ισραηλινών που κατηγορούνται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Ως κατάσκοποι ύποπτοι για κατασκοπία που έδιναν πληροφορίες στο Ιράν, φέρεται να έδιναν πληροφορίες στο Ιράν για στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο Ισραήλ. Και να θυμίσουμε και το περιστατικό που είχαμε πριν από λίγες μέρες με την στόχευση επίσης με ντρόν της στρατιωτικής βάσης της Μπενιαμίνα και είχε ξεκινήσει η συζήτηση με ποιον τρόπο διαρρέουν συγκεκριμένες πληροφορίες για στρατιωτικά σημεία του Ισραήλ στη Χεσμπολά ή ακόμη και στο Ιράν. Έχουμε τις αντίστοιχες συλλήψεις και αναμένουμε νεότερα και για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και ένα ακόμη περιστατικό που διερευνάται αυτή τη στιγμή είναι, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Συρίας, υπάρχει στοχοποίηση αυτοκινήτου στην Δαμασκό. Δεν είναι διευκρινισμένο ακόμη αν έγινε αεροπορική επίθεση με πύραυλο ή αν επρόκειτο για κάποιο αυτοκίνητο που ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά. Πάντως είναι χαρακτηριστικό και το βίντεο που κυκλοφορεί. Το αυτοκίνητο παίρνει φωτιά. Συριακά μέσα ενημέρωσης δείχνουν το Ισραήλ πίσω από αυτή την επίθεση. Το Ισραήλ δεν έχει πάρει ακόμη θέση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο περιστατικό. Τι ακριβώς έγινε λοιπόν με αυτόν τον συναγερμό στην Δαμασκό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αδαμαντία Λιόλιου.